Κύριε Πρωθυπουργέ, εδώ μπροστά σας. Εσείς ένας προοδευτικός πολιτικός, γιατί φοβάστε τη λαϊκή ετιμιγορία στο Σκοπιανό? Πώς είναι δυνατόν, όταν πρόκειται για διμερή συμφωνία στη μία χώρα, να προκρίνεται η διαδικασία της άμεσης λαϊκής έγκρισης και στην άλλη να αποφασίζει κυβέρνηση και βουλή? Δεν τίθεται θέμα ελλείμματος δημοκρατικής νομιμοποίησης αν δεν γίνει δημοψήφισμα για τη συμφωνία, όπως σας ζητά σήμερα και η Κυριακάτικη Δημοκρατία? Ευχαριστώ. Όχι, δεν τίθεται θέμα. Κοιτάξτε, θα ήταν μια πρωτοφανής ιστορικά εξέλιξη να καλείται μια χώρα να κάνει δημοψήφισμα για το πώς θα ονομαστεί μια γειτονική χώρα, για το πώς θα αλλάξει το σύνταγμά της μια γειτονική χώρα, για το πώς θα ολοκληρώσει τα συμφωνηθέντα μια γειτονική χώρα. Οι γείτονές μας ορθώς κάνουν δημοψήφισμα. Ορθώς κάνουν δημοψήφισμα, διότι η συμφωνία αυτή τους αναγκάζει να αλλάξουν το όνομά τους, τη συνταγματική τους ονομασία, να αλλάξουν το σύνταγμά τους, πράγμα το οποίο δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς την έγκριση, την άμεση επιλογή και την έγκριση του γειτονικού λαού. Εμείς δεν αλλάζουμε ούτε το σύνταγμά μας, ούτε το όνομά μας, ίσα-ίσα, που κατοχυρώνουμε μεγάλο μέρος της ταυτότητας της εθνικής μέσα από την κατοχύρωση της ελληνικότητας της Μακεδονίας, της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε κανένα λόγο να προβούμε σε μια τέτοια διαδικασία, όπως επικυρώνονται όλες οι διεθνείς συνθήκες από τη Βουλή, η οποία Βουλή έχει την απόλυτη δημοκρατική νομιμοποίηση να το κάνει, όπως κυρώνει όλες τις άλλες διεθνείς συνθήκες, θα κυρώσει και αυτή τη συνθήκη. Και επαναλαμβάνω αυτό που σας είπα και στην αρχή της τοποθέτησής μου. Όσοι θεωρούν ότι είναι τόσο πολύ επιζήμια πια αυτή η συμφωνία, η οποία θα κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Αν θα έχουμε εκλογές τον Οκτώβρη, τον επόμενο, ας βγούνε και ας εξηγήσουν στους εταίρους, στο ΝΑΤΟ, στη διεθνή κοινότητα, στην ηγεσία της γειτονικής χώρας, ότι αν εκλεγούν θα την ακυρώσουν. Γιατί δεν το κάνουν? Άρα λοιπόν η απάντησή μου είναι πως αυτή η χώρα έχει θεσμούς, έχει δημοκρατικές διαδικασίες και οι δημοκρατικές διαδικασίες είναι αυτές οι οποίες θα κρίνουν τα πράγματα σε κάθε περίπτωση.